Απόψε ξεκινούν οι εργαστικές εκδηλώσεις του Δήμου Ρήγα Φεραίων και καλώ τον αντιδήμαρχο από κύριο Νίκο Πρίτσο για την έναρξη. Καλησπέρα σε όλους σας. Κύριε Δήμαρχε, κυρία Δήμαρχε, κύριε Βουλευτά, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Δικητάτου 304-5, κύριοι συνάδελφοι της τοπικής αυτοδιοίκησης, φίλες και φίλοι, συντημότες και συντημότησες. Σας καλωσορίζω με τη σειρά μου στη σημερινή εκδήλωσή μας, στη ποταμόγια του Χριστουγεννιάτικου Κέντρου, που σημαίνει και την έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων. Δεν θα σας κουράσω με πολλά, θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους υγεία, ευτυχία, προσωπική, οικογενειακή, καλά Χριστούγεννα και ένα ευτυχισμένο 2019. Ευχαριστώ που είστε όλοι εδώ. Καλό τον Δήμαρχο κύριο Δημήτρη Νασίκα να απευθύνει τις ευχές στον όψη των ημερών. Καλησπέρα σε όλους. Αφού ευχαριστήσουμε τους καλεσμένους μας που αποδέχτηκαν την πρόσκλησή μας να παρευρεθούν απόψε στο άναμα και στην ποταγώγηση του πεζοδρόμου του Βελεστίνου, της πρωτεύουσας του ιστορικού Δήμου Ρήγα Φεραίων, αφού ευχηθώ στα μικρά παιδιά καλή συνέχεια στη σχολική τους χρονιά και σε όλους μας ένα ευτυχισμένο και χαρούμενο 2019, ένα 2019 που η σημερινή Δημοτική Αρχή έχει φροντίσει να υλοποιήσει έργα τα οποία θα εμφανιστούν μπροστά μας κατά τη διάρκεια του έτους, που πραγματικά θα αλλάξουν την καθημερινότητά μας, θα αλλάξουν τη δομή του ιστού της πόλης του Βελεστίνου και της ευρύτερης περιοχής και των δημοτικών διαμερισμάτων και πάνω απ' όλα θα δώσουν μια αναπτυξιακή δροσιά στο Δήμο μας. Εύχομαι καλές γιορτές και καλή χρονιά σε όλους και καλά να περάσουμε απόψε. Είναι μαζί μας η Υπουργός Εσωτερικών, κυρία Μαρίνα Χρυσοβελόνη, παρακαλώ για εξετρισμό. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Δήμαρχε, δεν χρειάζεται να μας ευχαριστείς. Το κάνουμε κάθε χρόνο με πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Ίσως είναι και η έναρξη της εορταστικής περίοδου. Και με πολύ χαρά βρισκόμαστε εδώ πέρα για να ξεκινήσουμε τις εορταστικές εκδηλώσεις, να ακούσουμε και να θαυμάσουμε τα παιδιά. Εύχομαι λοιπόν σε όλους καλές γιορτές. Παρευρίσκεται επίσης ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Μαγνησίας κ. Χρήστος Μπουκόρος. Παρακαλώ για ένα χαιρετισμό. Καλησπέρα σε όλους σας. Σήμερα φωτίζεται η πόλη του Βελεστίνου. Αυτές οι γιορτές που θα μας φέρουν και το νέο έτος ελπίζω να φωτίσουν, να ζεστάνουν τις ελπίδες μας για κάτι καλύτερο. Είμαι βέβαιος και φέτος, αγαπητέ Δήμαρχε, παρότι είμαι κάθε χρόνο σε αυτή τη γιορτή, το λέω με μεγάλη βεβαιότητα ότι το 2019 θα είναι η απαρχή ενός καλύτερου μέλλοντος για όλους μας. Με προσπάθεια που θα καταβάλουμε όλοι, οι πολίτες, οι τοπικοί άρχοντες, αλλά και παρακάτω, ώστε να βελτιωθεί η ζωή μας και αυτό το φως το γιορτινό σήμερα να γίνει φως της καθημερινότητάς μας. Εκ μέρους της Περιφέρειας, τις ευχές του θα μας απευθύνει ο Αρχηματικός Αντιπεριφερειάρχης, κ. Καλτσογιάννης Γιώργης. Ομόνια, ομοψυχία και αλληλεγγύη είναι το μήνυμα των ημερών αυτών. Και όσοι υπηρετούμε στην τοπική αυτοδιοίκηση, είτε πρώτου είτε δεύτερου βαθμού, έχουμε μάθει να το υπηρετούμε πάρα πολύ καλά. Έχουμε μάθει την αξία, έχουμε μάθει να στοχεύουμε, να συνεργαζόμαστε και να υλοποιούμε. Με γνώμονα λοιπόν, αυτό πρέπει να πορευτούμε και την επόμενη χρονιά. Είμαι βέβαιος ότι το 2019 που θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, που θα έχει αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις, θα μας τη δώσει και αυτή την κεντρική διοίκηση. Να είστε καλά, καλή χρονιά. Τις ευχές του θα μας απευθύνει και ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Γεώργιος Κίτσιος. Καλησπέρα σας. Εύχομαι η γέννηση του Χριστού να φέρει υγεία και ευτυχία σε όλους.
Πιστεύω ότι όλοι σήμερα εδώ μαζευτήκαμε να γιορτάσουμε το άνοιγμα του δέντρου του Δήμου μας και όλοι μαζί, αγαπημένοι και ενωμένοι, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για το Δήμο μας. Να είστε καλά και χρόνια πολλά. Τέλος, καλώ τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βελεστίνου, κύριο Γεώργιο Παπατόλη. Καλησπέρα από μένα. Θα ήθελα να, και εγώ με τη σειρά μου να σας καλωσορίσω εδώ στο Βελεστίνο σε αυτήν την όμορφη εκδήλωση. Να συγχαρώ τα παιδιά και τη μουσική σχολή του Δήμου μας, καθώς και τους δασκάλους τους, για το έργο αυτό που προσφέρουν, την χοροδία γυναικών, τις γυναίκες που ετοίμασαν τα γλυκίσματα τα οποία θα προσφέρουν στο τέλος της εκδήλωσης και όλους όσους βοήθησαν για αυτήν την εκδήλωση. Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους σας πρώτα απ' όλα υγεία, χρόνια πολλά, καλά, χαρούμενα, ευτυχισμένα, προσωπική και οικογενειακή ηρεμία. Το 2019 να είναι ένα έτος δημιουργικό με λιγότερα προβλήματα και προπάντων ειρηνικό. Παρακαλώ τον κύριο Δήμαρχο για την πρωταγώγηση του δέντρου. Να με βρίσκουμε αντίστροφα τα παιδάκια της μουσικής σχολής. Amen.